Καλησπέρα σας. Είμαστε στο Μούργκιν τον πύργο, στην Καρδαμίλη, με μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είναι μεγάλη μου χαρά γιατί τα πράγματα βρήκαν τον αληθινό τους χώρο, εδώ που έπρεπε να είναι, και μακάρι να βρω ένα τέτοιο χώρο να είναι μόνιμα τα πράγματα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τέλη Αυγούστου. Μετά τελειώνει η έκθεση, έχουμε ενταχθεί στο Μοριάς 21. Ωραία, πάμε και να ξεκινάμε. Μας δείξεις, λέω, τι έχεις. Έχουμε δύο γιαταγάνια μπροστά. Είναι ένα Οθωμανικό και ένα Αιγυπτιακό, τα οποία τους έχουν δώσει οι Έλληνες μορφή ελληνική. Το Αιγυπτιακό έχει μια θήκη ασημένια με χριστιανοσύνη επάνω, με εικόνες της Παναγιάς μας επάνω, ενώ το Οθωμανικό έχει ένα φουστανελοφόρο, τον οποίο δεν φαίνεται καλά από την κάμερα. Και έχουμε μία πάλα του Ιππικού, μία πάλα του Πεζικού και ένα ναυτικό σπαθί. Ναυτικά σπαθιά και ναυτικά όπλα δεν υπάρχουν πολλά, γιατί χαθήκαν στη θάλασσα με το που βυθιζόντουσαν τα πλοία. Έχουμε ένα χαρμπί γνήσιο που είναι πολύ σπάνιο. Το χαρμπί ήταν ένα πολυεργαλείο. Ήταν από το να κονάει τα σπαθιά, από το να ψήνει μια φέτα ψωμί στη φωτιά, το να καθαρίζει την κουμπούρα του ή να γεμίζει την κουμπούρα του. Και έχουμε και μια Οθωμανική κάμα. Σκαλιστή, πάρα πολύ καλή. Από σπαθιά εδώ και πάμε στα όπλα. Τελειώνουμε εδώ και πάμε στα όπλα. Αυτά χρονολογούνται από το 1800 τόσο. Πριν ξεκινάει το πρώτο που θα δείτε τώρα είναι το 1624 η πρώτη φωτιά που έχουμε εκεί και τελειώνουμε το 1833 με τους ιστορικούς, με την πιστοποίηση των ιστορικών. Να πούμε, Σπύρο, όποιος έρχεται, υπάρχουν ειδικά πανό εδώ. Βέβαια, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Που εξηγούνται ένα-ένα. Ναι, Κρόνος, εταιρεία Κρόνος, είναι δύο κοριτσάκια, η Μαρία και η Βαλέρια. Ωραία. Τα άρματα του Μωραΐτη πολεμιστή. Ναι. Πάμε εδώ. Έχουμε ένα Οθωμανικό τρομπόνι, ήταν το πολυβόλο της εποχής, το πρώτο, γιατί χωρούσε πολλά βλήματα. Έχουμε μια κουμπούρα του αγγλικού υπηκού, του βασιλικού υπηκού, έχει κορώνες επάνω και το όνομα του αξιωματικού που το είχε, είναι στο φυλακτήρα της Σκανδάλης το όνομα, δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει κάμερα. Ναι, κάτι φαίνεται, ένα σκαλιστό. Ναι. Έχουμε ένα Ινδικό πολεμικό όπλο του 1630 με 1650. Μακρύκανο, ναι. Και έχουμε και ένα τύπο καριοφύλλη που η φωτιά του είναι του 1624. Οπότε δεν ήταν καριοφύλλη, είναι μαζέματα φτιαγμένο, είναι από λάφυρα φτιαγμένο. Η φωτιά του είναι του 1624, ενώ το άλλο είναι τύπο καριοφύλλη. Και ξεκινάμε, πάμε τώρα στα σπάνια. Πάμε στα σπάνια, εδώ έχουμε εργαλεία και που ήταν για συνέχεια. Έχουμε ένα κλειδί που είναι από πύργο, το έχει ο δεσμοφύλακας, είναι του 1737, το οποίο είναι και όπλο, δεν είναι μόνο κλειδί. Μπορούσε να ανοίξει την πόρτα, αλλά να είναι έτοιμος να πυροβολήσει αυτόν που είναι πίσω από την πόρτα. Έχουμε μία μαγκούρα που είναι και σπαθή, ορίστε. Η σκανδάλη του είναι κάτω και εδώ είναι ο κόκορης και εκείνη που έκανε την ανάφλεξη. Εδώ έχουμε μια μαγκούρα που είναι και σπαθή. Είναι η θήκη της και η μαγκούρα. Έχει ασφάλεια, όποτε θέλεις να τη βγάλεις, να προλάβει κάποιος να παλέψει. Πολύ αιχμηρή τη βλέπουμε εδώ. Βέβαια. Και είναι γνήσια, είναι πριν το 1800. Οπότε αυτά ήταν όπλα καμουφλαρισμένα. Βέβαια. Έχουμε ένα ζευγάρι τσαρούχια χωρίς φούντα. Τη φούντα μας την έφερε ο Όθωνας. Είναι από γαϊδουρόδερμα, ενώ κυριαρχούσε εδώ στην Ελλάδα το γουρνόδερμα. Τα γουρνοτσάρουχα. Αλλά αυτό είναι σπάνιο. Είναι σπάνια αυτά τα τσαρούχια, γι' αυτό και τα έχουμε βάλει και τα επιλέξει ο Μοριάς 21. Και γιατί γουρνόδερμα? Γιατί οι Τούρκοι δεν τρώγανε το χοιρινό. Οπότε μπορούσαμε να κάνουμε πανηγύρια, μπορούσαμε να κάνουμε γιορτές, μπορούσαμε να παντρέψουμε τα παιδιά μας χωρίς να τους έχουμε πάνω από το κεφάλι μας. Έχουμε μήτρες που φτιάχναν τα βόλια, τρεις μήτρες που φτιάχναν τα βόλια, δύο σέσουλες που μετράγανε τον παρούτι. Όχι για λούπινα, για τον παρούτι Θανάση είναι οι σέσουλες, κύριε Θανάση. Ναι. Μία μπόμπα του 1800 η οποία έσκαζε, τη γεμάγαμε με παρούτι και άλλα εφεκταλικά και έσκαζε. Αυτό και ένα μπαλαρμά. Ορίστε. Συγγνώμη, αυτό είναι σαν τη σύγχρονη χειροβομβίδα. Ναι, τύπου χειροβομβίδα. Ναι. Και ένα μπαλαρμά. Ο μπαλαρμάς γέμιζε με θιάφι, μπαρούτι και άλλα εφεκταλικά και το αλήφανε, να μην φύγουν αυτά τα εφεκταλικά από τις τρύπες, το αλήφανε με ρετσίνη. Οπότε το βάζαμε στο τρομπόνι, πετούσε ένα φλεγόμενο βόλι και μετέφερε τη φωτιά. Η ρετσίνη δεν σβήνει άμα πιάσει. Mm. Μαζί με τον παρούτι παντρεμένη και με το θιάφι παντρεμένη δεν έσβηνε το ρετσίνη. Mm-hmm. Και τελειώνουμε με εργαλεία και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχουμε ένα μήλο που φτιάχναν την πάστα αλιάς οι μανιάτες. Φτιάχναν πάστα αλιάς όταν είχε λίγες ελιές. Το βάζε στο κιούπι, έβαζε και αλάτι και μαγείρευε με πάστα αλιάς. Γιατί δεν είχε ελαιόλαδο. Και όταν ήθελε να αγοράσει δεν είχε χρήματα. Θα έπρεπε να κάνει ανταλλαγή προϊόντων. Να δώσει σιτάρι ή τυρί ή κατσίκι. Έπρεπε να δώσει κάτι άλλο να ανταλλάξει προϊόντα.
Αυτό γυρνούσε σαν μήλος και τέτοια. Ναι, ναι, σαν μήλος βάζανε εδώ την μπασταλιά. Ναι. Έβγαζε τα κουκούτσα, έτρεχε εδώ από το στόμιο. Για στάρι είναι άλλο. Αν προλαβαίνετε, έχουμε ακόμη να σα δείξω για στάρι, που είναι ο μήλος, και να δείξουμε και τον. Τον... Το όχι, το αλέπεθρο. Σταματάτε. Εδώ είναι αυτός ο μήλος, είναι για στάρι. Εδώ είχαμε στρώσει ένα καθαρό σεντόνι, παίρναμε το στάρι, το ρίχναμε εδώ. Γυρίζει αυτό. Έπεφτε το στάρι, τριβότανε. Αν θέλαμε ακόμη και ο λεπτό, το ξαναρίχναμε μέσα και το ξαναγυρίζαμε. Mm-hmm. Και φτιάχναμε. Δεν το έκανε ποτέ αλεύρι. Απλά έκανε όμως να φτιάξουμε το ψωμί μας με πιο χοντρό σιτάρι. Και εδώ έχουμε τον ασκό που γινόταν η μεταφορά. Αν ήθελε κάποιος να μεταφέρει. Τα είχαμε φτιάξει όλα, οι ανάγκες μας κάνανε να τα φτιάξουμε όλα. Πώς θα μεταφέραμε με τα μουλάρια μας λάδι, κρασί ή νερό στο βουνό? Δεν μπορούσαμε σε τι, σε πύλη να θα μας πάζανε με τα μουλάρια. Οπότε φτιάξαμε τον ασκό και κάναμε τις μεταφορές μας. Ήταν για μεταφορά. Αυτό από τι είναι φτιαγμένο, Σπύρο, δέρμα? Δέρμα, η οποία η τρίχα είναι κατά μέσα, είναι ξυρισμένο φυσικά και πολύ καλά καθαρισμένο. Είναι κατά μέσα η τρίχα. Είναι δέρμα από ζώο λιγότερο από ενός χρόνου, γιατί από ενός χρόνου και μετά. Βγάζει το ζώο, βγάζει κάνει κάτι τρυπούλες, βγάζει μπιμπικάκια. Το οποίο αυτά τα δέρματα χρησιμοποιήθηκαν άλλο για το ασκό και για το λουμωτήρι. Είναι το ίδιο τύπου που είναι του λουμωτήρια και φτιάχνουν ακόμη. Mm. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και εμείς. Είναι τιμή μου και ο κόσμος που ήρθε και πρέπει να αφήσουμε αυτή στα μικρά παιδιά αυτή τη συλλογή, αυτή την αγάπη, να την πάρουν τα μικρά παιδιά και τα άλλα το παιδάκι είναι εκεί, όλα τα μικρά παιδιά. Είναι παιδιά μας, δεν είναι παιδιά. Αυτά, Σφύρο, να πούμε τι είναι. Ναι. Είναι εργαλεία καθημερινής χρήσης. Είναι σπίτι, εργαλεία καθημερινής χρήσης για καλλιέργεια σιτηρών. Ναι. Ακόμη και η σβάρνα ήταν για να σπάσει μια κυρία που ήταν εδώ, μανιάτσα, μια κορώνα, μου είπε ότι το χρησιμοποίησαν και για να σπάσει τα λούπινα. Το βάζανε και τα λούπινα στο σταλόνι και το γυρίζανε για να σπάσει τα λούπινα. Οι μανιάτες έπρεπε να έχουν τροφές για το χειμώνα για τα ζώα τους. Οπότε προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν ό,τι μπορούν. Και σε σιτάρι που ζούσαν και οι ίδιοι. Αλλά με το σιτάρι δεν ζούσαν μόνο οι ίδιοι. Και το καλάμι, το χορτάρι που είμαι από το σιτάρι, φτιάχνανε τροφή για τα ζώα. Το αποθηκεύανε για το χειμώνα. Τσουγκράνα, δρεπάνι. Το κόσκινο, τον κασμά, χρειαζόντουσαν όλα. Το φτιάρι μετά για να γυρίζουμε τα άχυρα στο αλόνι. Πάμε και εδώ. Ναι. Εδώ έχουμε ένα ωραίο, έχουμε ένα ωραίο σελάχι της εποχής αυτής, ναι. Έτσι, που η πρώτη του θήκη, ήμουν πολύ τυχερός, έχω βρει τρία σελάχια, αλλά δεν βρήκα την προσωπικότητα τι νους ήταν, γιατί μέσα έχουν ένα σαν πορτοφόλι. Όταν σηκώσει την πρώτη θήκη, έχει σαν πορτοφόλι η πρώτη μεριά. Δεν πειράζει όμως, βρήκα τα σελάχια και σε μένα τους υπόσχομαι ότι θα, όσο είμαι καλά θα τα κρατάω σε πολύ καλή κατάσταση. Και αυτό σε τίξη, ορίστε. Ήτανε για να βάζουμε τα όπλα μας, να βάζουμε τα καθημερινά μας. Πήγαινε και ο Τσοπάνος, μπορεί να μην το επιτρέπαν να έχει όπλο. Σπαθοράβδι το επιτρέπαν όμως. Ξύλινο σπαθί, σπαθοράβδι. Το είχε σαν σπαθί εκεί και μπορούσε να αντισταθεί σε ένα άγριο ζώο. Του επιτεθόταν κάτι, ένα τσακάλι. Ένα κλέφτης, κάτι. Είχε ένα σπαθί επάνω του. Ξύλινο, έκανε ζημιά. Ήταν η ζώνη, μετά από το ζωνάρι. Ναι. Και εδώ έχουμε μία φέρμελη που είναι από τη φέρμελη είναι της Βουλής, έχει μέσα και σφραγίδες, είναι από τις πρώτες φέρμελες και είναι το ίδιο κεντίδι που έχουν ακόμη οι ευζωνοί μας. Mm-hmm. Μαλλί φαίνεται αυτό, μάλινη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πιστεύω ότι το κοντινό κεντίδι ήταν για να μην το περνάει και η σφαίρα τότε. Η τότε σφαίρα πιστεύω ότι το περίμενε, δεν την περνάει. Σαν αλεξίσφαιρο κάπως. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Δίπλα. Δίπλα έχουμε μία μπαλάσκα, τα οποία μπαίναν τα βόλια. Έμπαινε κάποιο φυλαχτό, βάζανε κάτι μέσα δικό τους, κάτι από τη μαμά τους, ένα ύφασμα για να έχουν για φυλαχτό, με λουδάρι, ήταν για να λιπαίνουν τα όπλα, έπαιρνε λίπος ή από πρόβατο ή με λούδι από το κόκαλο του ζώου για να λιπαίνει τον κόκορι του ζώου. Και εδώ αυτά ήταν ένα τύπο πολυεργαλείο, έπαιρνε και μπαρούτι, μπαρούτι που ήταν πολύ ψηλή για να ταΐζουμε το όπλο, για να κάνει το σπινθήρα και να ταΐζει το όπλο, και έπαιρνε και αρώματα, έπαιρνε βαλσαμόλαδο, έπαιρνε τύπου φάρμακα, ριγανέλαιο, δηλαδή κάτι αν τραυματιζόταν κάποιος να έχει κάτι να βάλει σε μια πληγή. Αυτά είναι σαν κοσμήματα πάλι. Ναι, τα κοσμήματα. Ναι. Που τα φορούσαν οι πλούσιοι Έλληνες, όχι οι καθημερινοί, και δεν τα φορούσαν και κάθε μέρα, την Κυριακή στην Εκκλησία. Γι' αυτό έχει και τον Άγιο Γεώργιο. Έχει και τον Άγιο Γεώργιο, ναι.
Σπύριο, για πες μας, τώρα είναι Αύγουστος, είσαι στην Καρδαμίλη, μια πολύ τουριστική περιοχή. Πώς πάει η επισκεψιμότητα και τι εντυπώσεις? Γιατί βλέπουμε το βιβλίο των εντυπώσεων σχεδόν έχει γεμίσει. Έχει γεμίσει, είμαι πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Άμα δείτε το ενδιαφέρον που δείχνουν τα παιδιά, δεν το περίμενα. Και ξέρετε, δεν είναι ενδιαφέρον μόνο να με κοιτάνε, με ρωτάνε. Και όταν σε ρωτάνε, πάνε να πει ότι ενδιαφέρεται. Λέει, κύριε Σπύρο, τι άλλο περίεργο, τους λέω διάφορα, τι άλλο περίεργο έχετε βρει? Ή πείτε μας μια ιστορία, πώς αλλάζαν τα ονόματά τους? Μας λέτε ότι ο αναγνώστης δεν λεγόταν αναγνώστης, αλλά λεγόταν Κορομιλάς, ή πώς, γιατί αλλάζαν τα ονόματα, ο Παπαφλέσσας δικαίως ή Παπαφλέσσας? Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά και αυτό με χαιροποιεί πάρα πολύ. Δηλαδή χαίρομαι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που έχουν. Η έκθεση μέχρι πότε θα είναι επισκέψη? Τέλη Αυγούστου, είπε. Είναι μέχρι τέλη Αυγούστου. Μετά θα μεταφερθεί κάπου αλλού. Μας είχαν στα ψαχνά η βία. Δυστυχώς πάθαμε πολύ ζημιά οι άνθρωποι. Ναι, μας είπαν να πάμε 10 μέρες αργότερα. Θα πάμε και τους... θα πάμε και βοήθεια ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε από εδώ. Σίκα θα τους πάμε κάτι. Όχι ότι θα τους σώσουμε. Απλά να πούμε ότι είμαστε κι εμείς εδώ. Θα μαζέψουμε κάποια πραγματάκια να τους πάμε σαν δώρο. Όχι να τους αλλάξουμε κάτι. Πάθανε ζημιά οι άνθρωποι. Αλλά σαν ένα μικρό δώρο από τη Μεσσηνία θα ζητήσω και από τον Δήμαρχο. Και θα τους πάμε σαν δώρο κάτι. Θα πάμε για 6 μέρες στα ψαχνά ιδίας. Η συλλογή είναι προσωπική δική σας? Εσείς είναι προσωπική. Αυτά, ναι, είναι προσωπική συλλογή δική μου. Είναι με αγάπη μαζεμένη και με κόπο και οικονομικό. Αλλά δεν το μετράω το οικονομικό, ξέρετε γιατί. Τι θα είχα φτιάξει αν δεν τα είχα πάρει? Μια πολυκατοικία. Πάλι ο Σπύρος θα ήμουν. Δεν πρόκειται να αλλάξω. Αυτό θα ήμουν, αλλά το χαίρομαι τώρα γιατί έχω κάτι να αφήσω. Ενώ την πολυκατοικία δεν την άφηνα κάπου. Θα είναι όλα από Μεσσηνία ή είναι και από άλλους? Όχι, είναι και από άλλα μέρη. Λόγω δουλειάς έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα. Με αγαπάνε σε όλη την Ελλάδα. Έχω κάνει φίλους, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι. Οπότε έχω πολλά δώρα. Έχω να θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα από όλη την Ελλάδα. Και έχω πολλούς φίλους. Όπως και εσείς είστε φίλοι μου. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, που μας θυμάσαι και με τη φιλία σου και να είσαι πάντα καλά να δείχνεις στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία που έχεις, συν την έκθεση που έχεις μέσα στο πάρκο του ΟΣΕ, ναι, που θα τη δείξουμε και αυτή, ναι, όταν χειμωνιάσει. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστούμε.